Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Και το οποίο πιστεύουμε ακραδάντως μέσα στην ψυχή μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με έναν αδελφό μας, τον Μιχάλη. Αδέλφια μου αγαπημένα, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει εσάς, τις οικογένειες και το έργο που φτιάχνετε μέσω του ίντερνετ. Θα ήθελα τη συμβουλή σας πάνω σε ένα ζήτημα που με απασχολεί βάση και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Είμαι σπουδαστής σε μια από τις ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού και σύντομα θα κάνω το βάφτισμα εν ύδατη, εις άφεση αμαρτιών, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Σε μερικούς μήνες όμως θα πρέπει να κάνω την πρακτική μου και να εκπληρώσω το δεύτερο εκπαιδευτικό μου ταξίδι, το οποίο θα μου εξασφαλίσει το πτυχίο στο τέλος της φοιτησής στην Ακαδημία. Το ταξίδι θα διαρκήσει περίπου 6 μήνες και αναγκαστικά θα πρέπει να βρίσκομαι μακριά από την Εκκλησία εκτός Ελλάδος. Την κοινωνία μεταλλήλων και την κλάση του Άρτου. Τι με συμβουλεύετε να πράξω μπροστά σε αυτό το δίλημα που θα βρεθώ μέσα σε λίγους μήνες και τι πιστεύετε βάσει του Λόγου του Θεού θα ήταν φρόνιμο να πράξω? Γνωρίζω πως ανάμεσά σας υπάρχουν αδέλφια τα οποία κάποτε δουλέψαν στα καράβια στην ειδικότητα που αν ακολουθήσω κι εγώ. Επίσης νομίζω πως το χριστιανικό περπάτημα δεν συμβαθίζει με το επάγγελμα αυτό για πρακτικούς λόγους. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει σοφία και σύνεση ώστε να συνεχίζετε το έργο Του. Ναι αδερφέ Μιχάλη, είναι ένα δύσκολο ερώτημα γιατί πράγματι ο Θεός ενεργεί και σώζει ανθρώπους ναυτικούς που ταξιδεύουν για πολύ καιρό και μένουν μακριά από αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων, ότι οι πιστοί ενέμενον ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Και αυτό θα σου λείπει. Έχουμε τέτοιους αδελφούς μες στην Εκκλησία μας, ναυτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν και συνήθως, τουλάχιστον ένα που έρχεται στο μυαλό μου τώρα, ταξιδεύει 3-4 μήνες και κάθεται με την οικογένειά του και στην εκκλησία άλλους 3-4 μήνες. Είναι δύσκολο γι' αυτόν. Όμως πρέπει να πω ότι παρόλο που δυσκολεύεται πάρα πολύ μακριά από την εκκλησία, μακριά από την οικογένειά του, όμως δεν είναι μακριά από τον Χριστό. Αυτή την περίοδο που είναι στο καράβι μέσα, θα τολμούσα να πω ότι είναι πιο κοντά στον Χριστό. Και εκείνο που μου έχει κάνει και εντύπωση είναι ότι μιλάει για τον Κύριο σε συναδέλφους του μέσα στο καράβι και βλέπω ότι έχει και αποτελέσματα, έχει καρποφορία. Γνώμη λοιπόν δεν μπορώ να έχω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αδελφός μου και όλα τα αδέλφια μας που κάνουν αυτή την εργασία. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς
μακριά από την οικογένειά του και μακριά από την Εκκλησία, αλλά χαίρομαι γιατί μπορεί να μην είναι μακριά από τον Χριστό μέσα στο καράβι, αλλά να μελετάει το Λόγο του Θεού, να ακούει το Λόγο του Θεού μέσα από το ίντερνετ και να μην χάνει την πίστη του, γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Η απάντησή μου πάνω σε αυτό είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και έχει δύο παραδείγματα. Εάν, λέει, θέλεις να οικοδομήσεις μια οικία, εξετάζεις αν έχεις τα απαραίτητα, ώστε να την καταφέρεις μέχρι το τέλος και να την τελειώσεις. Γιατί αλλιώς θα είσαι σε ονειδεσμό και θα λένε ξεκίνησες, αλλά δεν τελειώσες. Ή αν πηγαίνεις σε πόλεμο και βλέπεις τον αντίπαλο να έρχεται με πολλαπλάσια δύναμη από τη δική σου, εξετάζεις αν έχεις τα αναγκαία, αλλιώς στέλνεις ανθρώπους για να κάνεις συμβιβασμό, ώστε να μην γίνει ο πόλεμος. Γιατί θα νικηθείς. Έτσι λοιπόν, κάθε ένας από μας πρέπει να εξετάζει σε όποια δουλειά και αν βρίσκεται και ό,τι και αν κάνει, αν έχει τη δυνατότητα μέσα στο περιβάλλον το οποίο ζει, το επαγγελματικό, το συγγενικό, ακόμη και το εκκλησιαστικό, ακόμη σε οποιοδήποτε περιβάλλον και αν ζει, εάν έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται τον αγώνα των καλών, να βαδίζει και να περπατάει την οδό που ο Χριστός τον οδηγεί και να διατηρεί την πίστη του για να λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών και στην αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν η απάντησή μου σε αυτό, με βάση σχετικά το Λόγο του Θεού, αγαπητέ αδερφέ Μιχάλη, είναι μελέτησε τη δυνατότητα του εαυτού σου. Μπορείς να τα καταφέρεις, να μένεις στην πίστη, να περπατάς τον δρόμο που ο Θεός θέλει και να αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό, προσμένοντας τον Κύριο. Μπορείς, όπως η χάρη του Θεού φανερωθεί σε εμάς, διδάσκει όλους εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε δικαίως, αγίως και ψευός τον παρόντα αυτό αιώνα, προσμένοντας με πολύ χαρά και αγάπη την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Στο περιβάλλον λοιπόν το οποίο θα ζήσεις, γιατί εσύ δεν έχεις αυτή την εμπειρία, εξέτασε τον εαυτό σου, δες αν μπορείς να επιβιώσεις πνευματικά στην παρουσία του Θεού και αποφάσισε. Είναι τελείως, όπως σε όλους μας, τελείως προσωπική η απόφαση για το πώς θα περπατήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη και αποκάλυψη, αδερφέ Μιχάλη, αλλά επιμένω και παραλαμβάνω ότι είναι απόλυτα προσωπική απόφαση αυτό το οποίο θα κάνεις. Μέτρησε τα πράγματα, σκέψου αν έχεις τα αναγκαία για να διατηρήσεις την πίστη σου μέχρι το τέλος και να συμμετάσχεις στη Βασιλεία των Ουρανών και εσύ μόνος σου, ο ίδιος, θα αποφασίσεις. Αντέχεις ή δεν αντέχεις. Μπορείς ή δεν μπορείς. Και όταν φτάσεις σε κάποιο συμπέρασμα, μην ξεχνάς να προσεύχεσαι να σου δίνει ο Θεός δύναμη, σοφία και σύνεση, ώστε να μπορέσεις, αλλά και να σου αποκαλύψει ποιο είναι το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε να το ακολουθήσεις και να περπατήσεις πάνω σε αυτό με σιγουριά και με ασφάλεια που θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αδερφέ Μιχάλη, και συνεχίζουμε με τον αδερφό τον Μάρκο. Γεια σας, ήμουνα σε αυτήν την τελευταία Πανελλήνια Σύναξη των Νέων και άκουσα μια προφητεία από τις πολλές που έγιναν που μας πρότρεψε να ζητάμε τα καλύτερα χαρίσματα όπως γράφει στο Λόγο του Θεού. Προσωπικά έχω ένα φόβο στο αν μου δώσει ένα μεγάλο χάρισμα ο Κύριος θα υπαρφανευτώ, γι' αυτό δεν ζητάω γιατί δεν ξέρω πώς να το διαχειρίζομαι. Τι είναι σωστό να κάνω, ομολογώ δεν έχω τόση πίστη ώστε να ζητήσω και δεν ξέρω σε ποιους ο Κύριος το δίνει. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Το λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε τα κρίτωνα χαρίσματα, άρα εμείς δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την πρόταση του Κυρίου. Είναι σαφές ότι αυτό είναι εντολή και προτροπή. Όμως ασφαλές
για μας είναι να ζητούμε να δίνει στην Εκκλησία του ο Κύριος και όχι να μας δίνει προσωπικά εμάς. Εάν ο Θεός αποφασίσει, γιατί δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεοντος Θεού, αν θέλει ο Κύριος να δώσει σε αυτόν ή σε εκείνον ή στον άλλον, είναι δική του απόφαση και εμείς αυτό θα προσευχόμαστε. Κύριε, δώσε τα κρίτωνα χαρίσματα, σπλαχνίσου την Εκκλησία σου, δώσε τα κρίτωνα χαρίσματα για την οικοδομή, ακόμη τα χαρίσματα γεμάτων για τη θεραπεία όλων των ασθενών μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά και τις ενέργειες των θαυμάτων, των δυνάμεων, για να πιστέψουν πολλοί άνθρωποι, αλλά στην Εκκλησία σου. Θεωρώ ότι ίσως δεν είναι και τόσο δόκιμο να ζητάμε για τον εαυτό μας. Ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο να ζητάμε για την Εκκλησία που μας έχει τοποθετήσει ο Κύριος, εις δόξαν πάντοτε και έπαινον του ονόματος του Κυρίου μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδελφέ Μάρκο, και εύχομαι η απάντηση να είναι πραγματικά μέσα από το θέλημα του Θεού. Συνεχίζω με έναν ανώνυμο. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αδελφέ Γιώργο, στην προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο Θ και εδάφιο 13, Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο Θ και εδάφιο 13, για να το βρούμε, αδελφέ. Θα και εδάφιο 13 λέγει «Καθώς είναι γεγραμμένο, τον Ιακώβ γάψα, τον δε Ισάφε μίσησα». Μάλιστα. Ο Θεός μισεί. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Μπορεί μέσα στην αγάπη να υπάρχει μίσος. Ευχαριστώ. Ναι, αδερφέ μου, αγαπητέ ανώνυμε, το ερώτημα είναι τι σημαίνει μισό στα αρχαία ελληνικά. Το μίσος στα νέα ελληνικά περιέχει κακία. Το μίσος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αποστρέφομαι και απεχθάνομαι, αποχωρίζομαι. Γι' αυτό και ακόμη και στην ελληνική γλώσσα σήμερα λέγεται μισεμός, ο αποχωρισμός. Μίσεψα, έφυγα από την πατρίδα μου. Το μίσος λοιπόν στα αρχαία ελληνικά, μισός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αποστρέφομαι και απεχθάνομαι. Αλλά ακόμη ο Κύριος λέει και, και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και στο 25 εδάφιο, «Ήρχονται δε μετά αυτού όχλοι πολλοί και στραφείς προς αυτούς». Είπεν, «Εάν της έρχεται προς εμέ και δε μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα σαδελφάς έτη δε και την εαυτού ζωή, δε δίνεται να είναι μαθητής μου». Τι σημαίνει μισώ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου, τα τέκνα, τους αδελφούς και τα σαδελφάς και την εαυτού ζωή. Απεχθάνομαι τη ζωή της αμαρτίας. Απεχθάνομαι τα έργα της σαρκός. Το κοσμικό φρόνημα. Μάλιστα, ο Απόστολος Ιάκωβος λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό να του δώσουμε προσοχή, λέγοντας «Πόδ, Μιχή και Μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Ώστις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται». Και η αγάπη του Θεού δεν είναι σε αυτούς που αγαπάνε τον κόσμο. Άρα λοιπόν τι σημαίνει μισώ, απεχθάνομαι, αποστρέφομαι, απομακρύνομαι, αποχωρίζομαι από τον κόσμο και από τα του κόσμου. Δηλαδή δεν είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλος του πατέρα μου που είναι μέσα στην αμαρτία, της μητέρας μου, της γυναίκας μου, των τέκνων μου, των αδελφών μου. Δεν είμαι φίλος τους, δεν τους αγαπώ. Παρόλο που αγαπάω συγγενικά, δεν τους αγαπάω σαν αμαρτωλούς, δεν αγαπάω τη ζωή τους, την αμαρτία τους. Απεχθάνομαι την αμαρτία τους. Απεχθάνομαι, απομακρύνομαι από τον τρόπο της ζωής τους. Δεν γίνομαι συμμέτοχος και κοινωνός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Το μισό λοιπόν που λέει ο Λόγος του Θεού για τον Ισάφ είναι επειδή απεστράφει, περιφρόνησε τα πρωτοτόκια που ο Θεός του είχε χαρίσει καθώς τον εγέννησε πρωτότοκο
η μητέρα του η Ρεβέκα, ενώ αγάπησε τον Ιακώβ που αγάπησε τα πνευματικά. Μάλιστα υπάρχουν και έργα που κάνει ο άνθρωπος, τα οποία βδελείται το Θεός, τα βδελίγματα. Υπάρχουν έργα που ο άνθρωπος κάνει, οι συνήθειες που βδελείται το Θεός, που συχαίνεται, που αποστρέφεται τελείως, απεχθάνεται τελείως. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει μισό. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή μίλησες ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού και μάλιστα στην Επιστολή προς Εβραίους, στο ΙΒ κεφάλαιο 28 εδάφιο, και διαβάζω: «Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλεία ασάλευτον», και δεν λέει παραλαμβώντες, αλλά παραλαμβάνοντες συνεχώς. Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρός και πώς, είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά είναι πνεύματι Αγίου. Η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και η βασιλεία του Θεού μας χαρίζεται, κατά χάρη μας έσωσε ο Θεός. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού, η σωτηρία μας, στο Χριστό στη ζωή μας. Μας άλλαξε τη ζωή μας, αναγέννησε ο Θεός. Μας έδωσε εντολή και εμείς βαφτιστήκαμε, είδατε εις άφεση αμαρτιών, συμμετέχονται στην περιτομή του Χριστού, απεκδιθέντες στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια του βαφτίσματος. Μετά ο Χριστός μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Μέσα μας κατοικεί ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Είμαστε ναός του Πνεύματος του Αγίου. Και επειδή ο Θεός είναι Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος, είμαστε ναός του Τριαδικού Θεού. Άρα παραλαμβάνονται συνεχόμενα μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα είναι πλήρη η σωτηρία μας. Γιατί τώρα ο Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, εις ελπίδα ζώσα. Και κληρονομιά άφθαρτο, αμάραντο, τέλεια. Η βασιλεία του Θεού λοιπόν είναι εντός ημών. Παραλαμβάνοντες λοιπόν βασιλεία ασάλευτον, εμείς οφείλουμε να κρατώμεν τη χάριν αυτήν, γιατί κατά χάριν είμαστε σωσμένοι. Κατά χάριν συνεχίζουμε και παραλαμβάνουμε τη βασιλεία την ασάλευτον. Ας κρατώμεν τη χάριν αυτήν, δια της οποίας δυνάμεθα να λατρεύομεν το Θεό ευαρέστος. Πώς? Με εδώ και ευλάβεια. Όχι με ασέβεια. Και ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός που Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν τρέπεται. Εμείς λοιπόν μπορούμε να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό, με εδώ να τρεπόμαστε τους ανθρώπους. Να μην τους αδικούμε, να μην τους προκαλούμε, να μην τους σκανδαλίζουμε, αλλά και με ευλάβεια. Βλαβούμεν το όνομα του Κυρίου, φοβούμεν τον Θεό. Με ευλάβεια σημαίνει με φόβο Θεού, με ταπείνωση, με αγιασμό, με καθαρότητα. Γι' αυτό που λάβαμε, ευλαμβάνω. Έλαβα και τιμώ, δοξάζω, εκτιμώ αυτό το οποίο μου εδόθη. Η βασιλεία η ασάλευτος, βασιλεία του Θεού. Καθώς συμφιλίωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού τα επουράνια με τα γήινα και έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, μας κατέστησε ουρανοπολίτες και ήρθε ο ουρανός στη γη και κατοικεί μέσα μας. Και εμείς κατοικούμε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός κατοικεί μέσα σε εμάς, καθώς εμείς τρώγομεν κάθε Κυριακή το σώμα του Χριστού, τον άρτον δια τον οποίο προσευχόμεθα και διαπίστεως γίνεται, είναι σώμα Χριστού, και πίνουμε το αίμα του Χριστού, ούτως ώστε μέσα μας κατοικεί ο Χριστός και εμείς μέσα στο Χριστό. Και όπως μας απέστειλε και όπως απέστειλε ο Θεός τον Χριστό σε εμάς, έτσι και ο Χριστός αποστέλει εμάς στους άλλους, ώστε να ζούμε για το Χριστό. Αλλά συνεχίζει: «Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων». Άρα για να μπορείς να λατρεύεις τον Θεό ευαρέστος, πρέπει με εδώ και ευλάβεια να λατρεύεις, γιατί άλλος πρόσεξε, φοβού τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων, καταναλύσκει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί.
Ναι, ο Θεός στην αγάπη, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και πυρ καταναλύσκων. Αγαπητέ μου, αδελφέ ανώνυμε, Κύριος να σε ευλογήσει. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι το μισό δεν περιέχει την έννοια του, της κακίας, του μίσους. Περιέχει την έννοια της απέχθειας, της αποστροφής και του δελήγματος, του σιχαίνομαι στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την αρχαία ελληνική γλώσσα την οποία ο Θεός χρησιμοποίησε για να γράψει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητέ ανώνυμε. Συνεχίζουμε με μια άλλη ανώνυμη αδελφή μας, η οποία λέγει: «Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, ποιος είναι ο ορθός τρόπος να κάνουμε ελεημοσύνη? Πρέπει να εξετάζουμε αν αυτός που ελεούμε έχει πραγματική ανάγκη?» Βέβαια, η ελεημοσύνη είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπητοί μου αδελφοί. Μάλιστα, είναι ένα από τα έργα τα οποία μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε, το κρυπτό. Το πρώτο είναι η ελεημοσύνη, το δεύτερο είναι η προσευχή και το τρίτο είναι η νηστεία, που επιβάλλεται να κάνουμε εν το κρυπτό. Και για την ελεημοσύνη ειδικά, λέει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπροστα των ανθρώπων, δια να βλέπεστε υπ' αυτών, ή δε μη δεν έχετε μισθών πλησίων του Πατρός σας του εν της ουρανής, αλλά ήδη λάβατε το μισθό σας. Δηλαδή, σας βλέπουν οι άνθρωποι και σας καμαρώνουν, σας θαυμάζουν και εσείς το κάνετε φανερά για να σας βλέπουν οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν προτρέπει ο Θεός, κάνεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστέ σου καθώς κάμνουσιν οι υποκριτέ εν τε συνεγωγές και εν τη οδής, δια να δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουσιν ήδη το μισθόν αυτών, τη δόξα παρά ανθρώπων. Όταν όμως εσύ κάμνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίσει η αριστερά σου τι κάμνει η δεξιά σου, δια να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό. Άρα λοιπόν το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό το να κάνει ο χριστιανός ελεημοσύνη είναι να κάνει εν το κρυπτό, ώστε ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Λόγος του Θεού λέγει ότι ο ελεών το χών δανείζει Κύριον. Δηλαδή όταν δίνουμε ελεημοσύνη σε ένα φτωχό άνθρωπο, ο Θεός όχι μόνο ευαρεστείται, αλλά θεωρεί ότι το δίνουμε σε Αυτόν και ότι δανείζουμε σε Αυτόν από τα υπάρχοντά μας. Αρκεί να γίνεται εν το κρυπτό. Τότε την ανταμοιβή θα την πάρουμε από τον Πατέρα. Άρα λοιπόν, η ελεημοσύνη μας, το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει, ως προς τη διάκριση που λες, είναι φτωχός ο άνθρωπος. Όχι όποιον μας ζητάει, όποιος έχει ανάγκη, όποιος είναι φανερά ότι είναι φτωχός. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ζητιάνοι που ζητάνε, αλλά έχουν περιουσία στο σπίτι τους. Θα μου πεις που το ξέρω εγώ. Ελάντε, εκεί είναι το δύσκολο σημείο της διάκρισης. Βεβαίως λέγει ο Κύριος μας στην επιστολή προς Ιούδα, ελεείτε κάνοντες διάκριση. Όταν είναι δυνατόν να κάνουμε διάκριση, την κάνουμε. Αν δηλαδή ξέρουμε ότι κάποιος ενώ είναι πλούσιος, το ξέρουμε όμως, όχι το υποψιαζόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος στις υποψίες μας και να χάσουμε την ευκαιρία να ελεήσουμε φτωχό εν το κρυπτό και να μας ανταποδώσει ο Πατέρας μας εν το φανερό. Δηλαδή μη τυχόν βάζουμε μπροστά τη διάκριση με υποψία, με φαντασία και χάνουμε την ευκαιρία ο Θεός να μας ανταποδώσει εν το φανερό αυτό το οποίο εμείς κάνουμε και πρέπει να κάνουμε εν το κρυπτό. Μόνο αν ξέρουμε θα κάνουμε διάκριση. Ιδιαιτέρως δε αν προσέξουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και από το 5ο κεφάλαιο και το 42 εδάφιο λέει: «Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε και εις τον θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστραφείς». Άρα εδώ είναι εντολή. Σου ζητάει, δώσ' του.
Θα μου πεις, είναι σε αντίθεση ο λόγος του Θεού που λέει να κάνεις διάκριση. Όχι, δεν σε αντίθεση. Γιατί δεν θα σου ζητάει εν παραλογισμό, εν υποκρισία. Εάν ξέρεις ότι είναι υποκριτής παράλογος, και μάλιστα έχει και κάτι πάρα πολύ σοβαρό ο λόγος του Θεού για τους υποκριτές και τους παράλογους που ζητάνε. Λέει στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Κύριος: «Αλλά τώρα σας έγραψα να μην σαν αναστρέφεστε, εάν της ονομαζόμενος αδελφός είναι πόρνος, πλεονέκτητος, λάτρης, λίδωρος, μέθυσος ή άρπαξ, ούτε να συντρέχετε με αυτόν». Αν σου ζητάει ενώ είναι άρπαγας, με αυτή την πρόθεση, όχι μόνο δεν θα του δίνεις, αλλά ούτε θα συντρώγεις με αυτόν, ούτε θα τον συναναστρέφεσαι. Και αν βλέπεις ότι υπάρχει ένας άρπαξ μέσα στην εκκλησία, που κάποιος αγαθός, αθώος, άκακος αδελφός, δεν τον ξέρει, θα μπαίνεις μπροστά και θα εμποδίζεις. Δεν εκμεταλλεύονται οι άρπαγες τους ακάκους αδελφούς μέσα στην εκκλησία. Αλλά όταν δεν ξέρεις και σου ζητάει κάποιος, επί το λόγο σου Κύριε θα δώσεις εις δόξαν Θεού. Και ακόμη λέει και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον στο 6ο κεφάλαιο, να το βρούμε κιόλας, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι στο 6ο κεφάλαιο και στο 30 εδάφιο, σίγμα τάφι κεφάλαιο 30 εδάφιο, διαβάζω: «Εις πάντα δε το ζητούντα παρασού δίδε». Και ακούτε τι λέει παρακάτω: «Και από του αφαιρούντος τασά μη απέτει». Είναι φοβερός ο λόγος του Θεού. Ξαναδιαβάζω αυτό το οποίο είπε ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Εις το ζητούντα παρασού δίδε, και εις τον θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστραφείς». Και αυτόν το οποίον θέλει να δανειστεί από σένα μη τον αποστρέφεσαι. Μη φεύγεις. Μην κάνεις πως δεν τον βλέπεις. Μην τον περιφρονείς. Αλλά και από του αφαιρούντος από σου, από κάποιον που σου αφαίρεσε, χωρίς να του τα δώσεις εσύ, μην πας και του τα ζητήσεις. Μακροθύμησε. Αυτό θα πει αγάπη, αδερφή. Η αγάπη δεν πονηρεύεται, δεν υποψιάζεται, δεν κάνει πράγματα με υστεροβουλία. Και ας το διαβάσουμε από μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, να δούμε τα χαρακτηριστικά της αγάπης που έχουν σχέση με την ελεημοσύνη. Γιατί η ελεημοσύνη είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Δεν είναι αποτέλεσμα του χαρακτήρα του ανθρώπου να δίνει. Δίνει επειδή αγαπάει, επειδή σπλαχνίζεται. Δεν δίνει για να φανεί. Δίνει γιατί είναι ελεήμων, ικτήρμων, όπως ο Θεός. Η αγάπη λοιπόν μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεύθωνει, δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται και δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν πονηρεύεται δηλαδή. Έτσι λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, όταν ελεούμε πρέπει να δούμε και να προσέχουμε το κίνητρό μας. Το κίνητρό μας είναι τα σπλάχνα του Χριστού στην καρδιά μας. Είναι η αγάπη του Θεού Πατρός που είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Το κίνητρο μας είναι η αγάπη. Τότε θα προσφέρουμε, θα δίνουμε με χαρά, γιατί τον ηλαρών δότη αγαπά ο Θεός. Δεν θα δίνουμε με γκρίνια, άντε πάρε να σε ξεφορτωθώ. Ούτε θα βλέπουμε τον φτωχό και θα φεύγουμε. Αυτό σημαίνει δεν αγαπάμε. Άρα λοιπόν το κίνητρο της ελεημοσύνης είναι η αγάπη. Το χαρακτηριστικό της ελεημοσύνης είναι το κρυπτό.
και το αποτέλεσμα της ελεημοσύνης για να ανταπόδωσε από τον πατέρα μας τον ουράνιο που βλέπετε είναι το κρυπτό και ανταποδίδει είναι το φανερό. Βεβαίως θα κάνουμε διάκριση όταν είμαστε βέβαιοι ότι αυτός είναι η άρπαξ, η υποκριτής, η ψεύτης ή δεν έχει ανάγκη, αλλά μας ζητάει από φιλαργυρία ή για να καλύψει αμαρτίες που θα του κάνουν κακό. Και εκεί ακόμη έχω κάποιο πρόβλημα και ερώτημα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι ναρκωμανείς και ζητάνε λεφτά και ξέρω ότι τα λεφτά αυτά θα τα χρησιμοποιήσει για τη δόση του. Τι κάνουμε? Πολύ εύκολα μπορώ να πω, δεν δίνουμε γιατί είναι για τη δόση. Αλλά πώς ξέρω ότι είναι για τη δόση? Υποψιάζομαι. Μπορεί να θέλει να φάει ο άνθρωπος και να μην έχει να φάει. Βέβαια είναι και η δόση. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, και να μας κατευθύνει με το Πνεύμα Του το Άγιο, αλλά θα μας κατευθύνει με το Πνεύμα Του το Άγιο εις πάσαν την αλήθεια, γιατί είναι γραμμένο ότι το Πνεύμα Του Άγιο μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, μόνο όταν η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε το κίνητρο ιδιαίτερα για την ελεημοσύνη να είναι η αγάπη, και επαναλαμβάνω το χαρακτηριστικό είναι το κρυπτό και το αποτέλεσμα η ανταπόδοση του Πατρός μας, επειδή αυτός βλέπει το κρυπτό και ανταποδίδει το φανερό. Θεός να σε ευλογήσει, αγαπητοί ανώνυμοι αδελφοί. Συνεχίζουμε με τον επόμενο ανώνυμο αδελφό μας από άλλη ομολογία. Αγαπητά μου αδέλφια, σας χαιρετώ και σας εύχομαι κάθε ευλογία Παρακυρίου σε όλους σας. Γαλάτες 5:25. Γαλάτες 5:25. Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα. Τι σημαίνει και ποια η διαφορά μεταξύ του ζούμε κατά το Πνεύμα και του περιπατούμε κατά το Πνεύμα? Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ναι, αγαπητέ αδελφέ μας ανώνυμε, όταν ο Θεός αποφάσισε, προγνωρίζοντάς μας, αν και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και σε όλους αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν, όταν κάποιοι δέχθηκαν την αποκάλυψη ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τότε ο Πατέρας Θεός τον αναγέννησε, μας αναγέννησε. Όπως λέει στην επιστολή του Απόστολος Πέτρος, εις ελπίδα ζώσα, εις κληρονομία άφθαρτο, αμάραντο, αμίαντο, πεφυλαγμένη στους ουρανούς και η αναγεννημένη με τη δύναμη του Θεού φρουρούμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Μας αναγέννησε λοιπόν, και το γεγεννημένο εκ της σαρκός ήταν σάρξ, αλλά το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα και μεταμόρφωσε τον άνθρωπο το σαρκικό σε πνευματικό άνθρωπο, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει, να κατανοεί τα πνευματικά, καθώς στους πνευματικούς τα πνευματικά ερμηνεύονται, μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Στη συνέχεια έδωσε εντολή ο Κύριος μας να βαφτιστούμε εν ύδατη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σ' άφεση αμαρτιών, συμμετέχοντας κατά αυτόν τον τρόπον στην περιτομή του Χριστού, όχι στην περιτομή της σαρκός της Παλαιάς Διαθήκης ή ακόμη και της καρδιάς, αλλά στην περιτομή του Χριστού, η οποία είναι να μας απεκδύει, απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και ενδυόμεθα Χριστόν, καθώς είναι γεγραμμένο όσοι εις Χριστόν εβαφτίζετε, Χριστόν ενηδίθετε. Και αυτό συμβαίνει δια του βαφτίσματος εν ύδατι. Και στη συνέχεια εντέλεται ο Κύριος να εξητούμε, να πειθαρχώντας το Λόγο του Θεού, να εξητούμε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός χαρίζει σε εμάς, δηλαδή να ζητάμε από τον Χριστό να μας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίο και πυρί να μας βαφτίσει με πνεύμα, στο Πνεύμα το Άγιο και με δύναμη. Τότε ζούμε κατά το Πνεύμα. Είμαστε πια πνευματικοί άνθρωποι, αναγεννημένοι εκ Πνεύματος Αγίου. Έχει ανοίξει ο Θεός
την καρδιά μας και προσέχουμε και καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού και έχει ανοίξει ο Θεός και τη διανοιά μας και κατανοούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Όμως, λέγει ακριβώς στην προς Γαλάτες επιστολή ο Απόστολος Παύλος στο 24 εδάφιο, όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Άρα είναι πεθαμένοι κατά τη σάρκα και ελεύθεροι από πάθη και επιθυμίες. Και έτσι ζουν κατά το πνεύμα. Ελεύθεροι πνευματικοί άνθρωποι. Εάν λοιπόν ζούμε κατά το πνεύμα, ας περιπατώμε και κατά το πνεύμα. Στην επιστολή του προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος λέει, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, γιατί σταυρώσαμε τα πάθη ομού με τις επιθυμίες και τη σάρκα μας, ελευθερωθέντες λοιπόν τώρα από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεό όμως, αυτό είναι που προστίθεται, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε θα έχουμε τον καρπό μας εις αγιασμόν και το τέλος της ζωής μας θα είναι ζωή αιώνιος. Άρα λοιπόν τι σημαίνει περπατώ κατά το πνεύμα? Ζω κατά το πνεύμα, είμαι ελεύθερος από την αμαρτία, γιατί ο Χριστός με ελευθέρωσε, καθώς σταύρωσα τη σάρκα, τα πάθη και τις επιθυμίες, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και τώρα, ζω κατά το πνεύμα, απαραίτητο είναι, επειδή ελευθερώθηκα από την αμαρτία, να δουλώσω τον εαυτό μου στον Θεό, να γίνω δούλος Θεού. Δηλαδή να έχω Κύριο. Δηλαδή να παίρνω εντολές. Δηλαδή να αποδεχθώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι για μένα ο διδάσκαλος που με διδάσκει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, την υγιένουσα διδασκαλία. Αλλά είναι και ο καθηγητής μου. Με καθοδηγεί στην οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Έχω λοιπόν Κύριο και Θεό μου, τον Ιησού Χριστό. Έχω δουλώσει τον εαυτό μου στον Θεό και έχω αποκτήσει Κύριό μου και Θεό μου τον Ιησού Χριστό. Και για να το καταλάβουμε ακόμη πιο καλά, αγαπητέ αδερφέ, να πάμε και στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου την Τρίτη, που εκεί κάνει μια πολύ ωραία περιγραφή, στο τρίτο εδάφιο. Θα διαβάσω από το δεύτερο. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Ευωδούται η ψυχή σου, άρα καθώς ευωδούται η ψυχή σου, η ευχή του Χριστού και η ευχή του Χριστού, του Λόγου του Θεού είναι παντοδύναμη, είναι να ευωδούσε και να υγιένεις. Άρα το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς ευωδούμε και υγιένω, είναι πώς ευωδούται η ψυχή μου. Γιατί αν ευωδούται η ψυχή μου, τότε θα ευωδούμε και θα υγιένω. Και εξηγεί πώς ευωδούται και γιατί ισχυρίζεται ο Απόστολος Ιωάννης ότι ευωδούται η ψυχή του Γάιου, του αδερφού, του αγαπητού του. Διότι εχάριν κατά πολλά ότι έρχονται αδερφοί και μαρτυρούν στην αλήθειά σου. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί έχεις την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ζωγραφισμένη μέσα σου. Σου έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και περιπατείς εν τη αλήθεια. Όχι μόνο δηλαδή σου έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά και περπατάς την αλήθεια. Δηλαδή περπατάς σύμφωνα με τις εντολές του Λόγου του Θεού, που είναι η απόλυτη αλήθεια, η υπερτάτη αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Εσύ λοιπόν έχεις την αλήθεια, σου απεκαλύφθη η αλήθεια, έχεις δάσκαλο δηλαδή τον Χριστό που σου διδάσκει την αλήθεια, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Περπατάς και στην αλήθεια καθώς έχεις και καθηγητή σου τον Χριστό, ώστε να περπατάς την αλήθεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για κάτι άλλο ευωδούται η ψυχή του Γάιου και εύχεται ο Θεός, ο Απόστολος Ιωάννης, να ευωδούται και να υγιένει
στη ζωή του. Αγαπητέ έργων άξιον πιστού πράτης, για οτιδήποτε κάμει στους αδελφούς και στους ξένους, οι οποίοι μαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη, προπέψας αξιώς του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που ευωδούται η ψυχή του είναι ότι έχει αγάπη όχι σε λόγια και σε έργα, με λόγια και με έργα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Σπλαχνίζεται, λέει, βοηθάει, συνεργάζεται, καλύπτει, υπηρετεί. Έχει κόπο αγάπης, όπως έχει έργο πίστεως. Άρα λοιπόν, ποιος ευωδούται και υγιένει, αυτός που ευωδούται, αυτού που ευωδούται και που ευωδούται η ψυχή του. Και ποιος είναι αυτός που ευωδούται η ψυχή του, αυτός που έχει δάσκαλο τον Χριστό και γνωρίζει την αλήθεια, και αυτός που έχει καθηγητή τον Χριστό και καθοδηγείται στην οδό του από τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά και είναι εγκεχημένη στην καρδιά του η αγάπη δια Πνεύματος Αγίου και αγαπάει τους αδελφούς του και τους ξένους, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Έχει λοιπόν έργο και κόπο αγάπης. Κατά τον ίδιο τρόπο και το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Όσοι άγονται από το Πνεύμα το Άγιο είναι αληθώς μαθητές του Ιησού Χριστού, και όσοι λοιπόν είναι ελευθερωμένοι από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, πρέπει πλέον να δουλώνουν τον εαυτό τους εις τον Θεό, για να όχι μόνο διδάσκονται από τον Χριστό, αλλά να καθοδηγούνται και από τον Χριστό, ώστε να έχουν έργο πίστεως και κόπο αγάπης, υπηρετούντες και συνεχίζουν να υπηρετούν τους αδελφούς τους. Αυτοί λοιπόν είναι που ζουν, που όχι μόνο ζουν κατά το Πνεύμα, αλλά και περιπατούν κατά το Πνεύμα. Ήθε ο Θεός να μας χαρίσει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, να περπατούμε κατά το Πνεύμα, διοικούμενοι, αγόμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, έχοντες Κύριό μας και Θεό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά και διδάσκαλό μας και καθηγητή μας, και ιδιαιτέρως Πατέρα μας, τον Ουράνιο Θεό, που εκχέει την πατρική του αγάπη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητέ μας αδελφέ, ανώνυμε από άλλη ομολογία. Ο Θεός να σε ευλογεί και να ευλογεί όλους που ακούνε σήμερα το Λόγο του Θεού. Εδώ όμως η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, ο χρόνος μας πέρασε και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί σας στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.